9. Επίσης, πάμε τώρα σε όλη την Ελλάδα. Φεύγουμε από το φαινόμενο Θεσσαλονίκη. Τι λαμόγια, δηλαδή. Στο νούμερο 9. Κύριε Λαμόγι, που θα έλεγε και η φιλινάδα μας. Κύριε Λαμόγι. Ο Άι Βασίλης. Γνωστός. Λίγο γνωστός. Θα με πει δουλειά για Άι Βασίλης. Μήνες, ναι. Μέσα στο Μάρτιο. Άσπρο κόκκινο. Αν και τώρα χιόνισε εδώ που τα λέμε. Είναι πιο επικίνδυνο. Ο Άι Βασίλης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, οδηγήθηκε στα δικαστήρια εδώ στην Ελλάδα. Η ελληνική έκδοση του λαμόγιου Άι Βασίλη πάει στα δικαστήρια και δείτε γιατί. Στα δικαστήρια οδηγήθηκε χθες ο Άι Βασίλης. Εμφανίστηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου ντυμένος πάλι Άγιος Βασίλης. Ναι, πρόκειται για έναν 57χρονο, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο έπαιρνε τους πιτσιρικάδες που έβγαινε στον δρόμο και οι οποίοι έλεγαν τα κάλατα με το τριγωνάκι και τους αποσπούσε τα χρήματα που είχαν μαζέψει, προκειμένου όπως έλεγε να τους πάρει τα δώρα και να τα στέλνει στο σπίτι. Ο Θεόφοβος! Πήγαινε στα παιδάκια. Ο Αλμούνια, ο Αλμούνια, όλοι ρε, βρε. Ο οποίος πήγε και στο δικαστήριο ντυμένος. Αυτό γιατί για να το λυπηθεί ο δικαστής. Να του πει τι δώρο θέλετε να σας φέρω. Εντάξει, πού βρίσκεις το κουράγιο να καταδικάσεις τον Άι Βασίλη. Είναι δωροδοκία άμα σου τάξει δώρο Άγιος Βασίλης και στο παραδικαστικό. Όχι, μπήκε μέσα και ο δικαστής δημιουργός καλικάντζαρες.